Λοιπόν, Μαρία μου. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, γιατί η Μαρία Καρλάκη είναι έγκυος, όλοι το ξέρουν αυτό. Γεννάει βασικά από μέρα σε μέρα, είναι ετοιμόγενη. Τη συνάντησε ο Χρήστος Λυσέας, μίλησε για την εγκυμοσύνη. Μην έχει γεννήσει της. Το κορίτσι. Γι' αυτό πάμε, παιδιά, να το δούμε, προλαβαίνουμε. Με το καλό. Μίλησε για την εγκυμοσύνη της, βέβαια με το καλό, αλλά και για την απόφαση που έχει πάρει η ίδια να μεγαλώσει το παιδί της μόνη της. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Πες μου τι μαγιά μου έχεις κάνει και ύπνος δεν με πιάνει. Σε θέλω, σε ζηλεύω και έχω τρελαθεί. Πώς είναι αυτή η μήνυση της εγκυμοσύνης? Είναι εξαιρετικά. Είχα μια πάρα πολύ καλή εγκυμοσύνη. Αν εξαιρέσω ένα θέμα στην αρχή της. Πραγματικά ανυπομονώ. Νομίζω ότι ο καιρός κοντεύει και ανυπομονώ να πάρω το γιο μου στην αγκαλιά μου. Πότε θα έρθει ο Πελαργός? Το Νοέμβριο θα έρθει ο Πελαργός. Θα βγει Σκορπιός, σαν τη μαμά του. Πώς αντέδρασες, θέλω να μου πεις, όταν έμαθες ότι είσαι έγκυος? Έβαλα τα κλάματα. Γιατί ήταν κάτι το οποίο στην ουσία δεν προσπαθήσαμε καν να γίνει. Θεωρώ ότι αυτό το παιδάκι είναι θεόσταλτο. Μπορεί μερικοί να μην πιστεύουν, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό. Και νομίζω ότι δεν εξηγείται αλλιώς. Ισχύει ότι ο Τριαντάφυλλος ήξερε ότι είσαι έγκυος πριν το μάθεις καν εσύ? Ναι, το γαϊδούρι, λες και το ήξερε. Είχαμε πάει στη Γερμανία. Σαν να ένιωθα μέσα μου ότι δεν θέλω σήμερα να πιω, ρε παιδάκι μου, ένα ποτό. Τι κάνεις, μου λέει, έγκυος είσαι? Γελάω, τον κοιτάω. Του λέω, λες. Μου λέει, είσαι έγκυος, μου λέει. Να δεις, μου λέει ότι είσαι έγκυος, μου λέει. Είχα μία μέρα καθυστέρηση. Την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης σου την έκανες με μία φωτογραφία από τη Ρώμη. Δέχτηκες αρκετά σεξιστικά σχόλια. Οι άνθρωποι που είμαστε στα φώτα πάντα τρώμε τον πόλεμο αυτών που έχουν τα ψυχολογικά τους και τα κόμπλεξ τους κτλ. Φυσικά και με στεναχώρησε το να ασχολούνται με το αν φοράω σουτιέν είναι ή όχι. Αλλά από τη χαρά μου να το ανακοινώσω, δεν το πρόσεξα τόσο. Είναι δικαίωμά μου, νομίζω, και γούστο μου και καπέλο μου. Άμα θέλω να φοράω σουτιέν, άμα θέλω να μην φοράω. Θεωρώ ότι ό,τι έπρεπε να προσέξω τη φωτογραφία, αλλά από εκεί πέρα είναι καθαρά δικαίωμά μου. Ο βιολογικός μπαμπάς του παιδιού σου, πώς αντέδρασε όταν του ανακοίνωσες τα χαρμόσυνα νέα? Έβαλε τα κλάματα γιατί το ήθελε πάρα πολύ. Ωστόσο, δεν είστε μαζί, δεν είναι δίπλα σε όλο αυτό το ταξίδι της μητρότητας? Δεν είμαστε μαζί. Όλα καλά. Μπορώ να το μεγαλώσω μόνη μου. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ δυνατή. Νομίζω ότι θα πρέπει να παίρνουν και άλλες γυναίκες δύναμη από αυτό και να μην φοβούνται. Νομίζω ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Υπάρχει περίπτωση, ωστόσο, να είστε μαζί στο μέλλον ή δεν δίνεις ξανά δεύτερη ευκαιρία? Θεωρώ ότι πολλές οι ευκαιρίες δεν παίρνουν τόπο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας. Είσαι έτοιμη για το τι θα πεις στο παιδί σου όταν θα έρθει στη ζωή? Επειδή ήδη το σκέφτομαι και με στεναχωρεί, δεν θέλω να πω ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και να είμαστε με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, ή μπορεί να έχω φτιάξει τη ζωή μου ξανά, έτσι. Έρχεται μια νέα καθημερινότητα με το μωρό. Είσαι έτοιμη γι' αυτό? Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη. Πώς θα τον κάνω μπάνιο, πώς θα κοιμάται, αν θα ξυπνάω, αν θα ξυπνάει. Έχω πελαγώσει από το άγχος. Πρέπει να φανώ δυνατή και να το αντιμετωπίσω για το καλό του παιδιού μου. Ξέρεις, και το γεγονός ότι είμαι και μόνη μου με τρομάζει. Είναι λίγο σπούκι, ότι τι θα κάνεις τώρα. Το όνομα που θα πάρει ο μικρός το έχεις σκεφτεί? Σίγουρα είναι Ρεφαήλ. Γιατί τον έταξα στον Άγιο Ραφαήλ και τα βαφτίσια θα γίνουν στη Μυτιλίνη. Μαρία, ξέρω ότι έχεις συνεργαστεί με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου για αυτό που έγινε πρόσφατα που δεν παρευρέθηκε στην βάφτιση του παιδιού του. Θεωρώ ότι είναι λάθος. Δεν το χωράει ανθρώπινο μυαλό αυτό το πράγμα. Κλείνοντας, θέλω να μου πεις πώς φαντάζεσαι τη Μαρία σε 5 χρόνια από τώρα. Άμα σου πω ότι ευελπιστώ να κάνω μια οικογένεια και να κάνω και ένα ακόμα παιδάκι. Σίγουρα με φαντάζομαι ακόμα να τραγουδάω, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου και θέλω να νιώθω ασφάλεια και σιγουριά ότι είμαι καλά για να μπορώ να συνεχίζω. Μουσικά θέλω να μου πεις τι ετοιμάζεις. Λοιπόν, έρχεται νέο τραγούδι από Γιάννη Φρασέρη και Αλέξανδρο Ελευθεριάδη. Όταν θα θυμάσαι εμένα λέγεται το τραγούδι, σε παραγωγή του Τάσου Χατσούλη. Είναι μια καταπληκτική ρούμπα από τη Heaven Music. Τέλος Οκτωβρίου θα βγει. Καλό τάξιδο να είναι. Και με και το καλό, καλό βέβαια. Τώρα περίεργη όλη αυτή η ιστορία. Πολύ. Εγώ την είχα συναντήσει στο αεροδρόμιο και μου είχε πει με χαρούμενη, έχω τον Ινή, πήγαινε, ερχόταν τότε Θεσσαλονίκη, Αθήνα πάρα πολύ συχνά. Εκεί ήταν και κουρασμένη, αλλά πάρα πολύ χαρούμενη. Και πολύ ενεργή βέβαια όλους αυτούς τους μήνες, ενώ δεν το έχει βάλει κάτω. Είναι φίλη σου, Δήμητρα. Ναι. Και μια μέρα μάλιστα πριν μπω και στο παιχνίδι, μιλάγαμε στο τηλέφωνο για να κανονίσουμε κάτι και της είπα ότι φεύγω τώρα.
Και είναι πολύ άξια, γιατί δύσκολο, έχει όμως δεχτεί πολύ πίεση. Αυτό θα πω μόνο εδώ, γιατί δεν με επιτρέπεται να πω τίποτα περισσότερο. Και έχει βάλει πλάτη και τα κάνει όλα μόνη της. Φαντάζομαι δεν εννοείς για το κομμάτι με τα σχόλια και τη φωτογραφία. Ποιος νοιάζεται για αυτούς. Πίεση εννοείς σχετικά με τον σύντροφό της. Κοίταξε να δεις. Τον πρώην σύντροφό της, από ό,τι καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι όταν θα έρθει η ώρα να πας να γεννήσεις και ετοιμάζεται να βγει κάτι από μέσα σου, θέλεις και τον άνθρωπο που το έχει κάνει. Το δημιουργήσει. Μια ζωή. Ναι. Όταν παίρνεις και την απόφαση που ίσως να μην είναι δικιά σου η απόφαση, αυτή, και να το κρατήσεις μόνος σου. Τι εννοείς ίσως να μην είναι δικιά της απόφαση να το κρατήσει. Αν έφυγε ο άνθρωπος μόνος του, σημαίνει ότι την άφησε μόνος. Δεν ήταν επιλογή. Κάποιοι άνθρωποι με φοβούνται. Ναι, το θέλουν, όλοι θέλουν παιδιά, όλοι θέλουν, αλλά φοβούνται. Όταν ξέρω και άλλες πολλές ιστορίες και παιδιά που βγήκανε, που στην αρχή οι πατεράδες ήταν φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνουν αυτό. Μπορεί συνήθως κυοφορεί η γυναίκα, αλλά τις ορμόνες παθαίνουν και οι άντρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρεις, έχω την αίσθηση όμως ότι εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Δηλαδή, λέει τώρα η Μαρία ότι όταν το ανακοίνωσε στον πατέρα, έβαλε τα κλάματα από χαρά. Όλοι. Δηλαδή, συγκινήθηκε. Όλοι κλαίνε στην αρχή. Άρα αυτό σημαίνει ότι ήθελε πάρα πολύ κλίνος. Τα κάνουν γυναίκες να κλαίνουν όμως. Ναι. Mm. Κάποια στιγμή όμως είχε πει η Μαρία ότι πρέπει να σταματήσω να καλύπτω και να ωρεοποιώ καταστάσεις. Είχε πει ότι δεν ξέρω που δεν είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μου επιτρέπεται. Ούτε εγώ μιλάω. Δεν λέω πράγματα που έχει δηλώσει η ίδια δημοσίως. Τα έχει πει ότι δεν μπορώ να τον καλύπτω. Αλλά άλλο, δεν ξέρω που βρίσκεται, δεν περνάω καλά. Μην τύχει ούτε στον εχθρό μου αυτό που περνάω. Δύσκολο, είναι πάρα πολύ είναι δύσκολο. Είναι πολύ δυνατή και. Ας μείνουμε στο καλό, ναι, γιατί και εγώ την ξέρω τη Μαρία πολλά χρόνια. Ας μείνουμε στο καλό. Είναι ότι, καλό παιδί ότι και σου λέει τώρα που μου έτυχε αυτό που δεν, ίσως να μην ήταν προγραμματισμένο, τώρα που μου έτυχε. Μόνη μου, ξεμόνη μου, θα το κάνω, θα το κρατήσω, θα το μεγαλώσω. Δεν αποκλείει. Είναι ωραίο παράδειγμα. Βέβαια, έχει να κάνει με το πόσο δυνατός ήταν το καθένα. Είπε όμως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, ότι μπορεί να είναι ξανά μαζί με τον βιολογικό πατέρα του παιδιού. Άρα, δεν είναι ότι το ζευγάρι χώρισε. Γιατί ούτως ή άλλως τα χώριζε. Υπάρχει κάτι άλλο, αυτό καταλαβαίνω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όχι, μπορεί να. Αυτό τώρα ποιο το ξέρει. Ωραία. Ενώ δεν ήταν μια σχέση 5 ετών. Που είπανε πάμε να κάνουμε ένα παιδί και αυτός μετά. Πολλές φορές βλέπεις ένα ευτυχισμένο ζευγάρι και βλέπεις απλά άλλους άτομα, ναι, άλλους παράγοντες γύρω-γύρω που προσπαθούν να χαλάσουν την ευτυχία. Γιατί ίσως ήδη δεν την βρήκανε. Εγώ αυτό θα πω. Διατάστατη μένει. Είναι αμαρτία. Για μένα είναι αμαρτία αυτό. Πηγαίνω, έρχεται, δεν ξέρω. Εντάξει. Ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις. Μαράκι, love you. Πολλά φιλιά.